Ένα μοναδικό καλλιτεχνικό project διοργάνωσε στο θαλάσσιο χώρο του Αγίου Νικολάου το Ίδρυμα Γεωργίου και Ριστέας Μαμιδάκη, εγκαινιάζοντας τη σειρά εικαστικών εκθέσεων Art on Blue σε επιμέλεια του ιστορικού της τέχνης Σωτήρη Μπαχτσετζή και με έργα ειδικά σχεδιασμένα για τους χώρους του ξενοδοχείου Minos Beach Art Hotel, των Blue GR Hotels and Resorts. Το Blue Fest Crete 18 είναι μια πρωτοβουλία η οποία ξεκινάει τώρα, αυτή τη χρονιά. Ελπίζουμε να έχουμε τη δυνατότητα να γίνει και τις επόμενες χρονιές. Είναι μια γιορτή για όλη την πόλη, για τον Άγιο Νικόλαο. Συνδυάζει διαφορετικές μορφές τέχνης και θα λέγαμε μια ευρύτερη έτσι, παρουσία στο δημόσιο χώρο με κινηματογραφικά, με μουσικά και άλλα δρόμενα. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ, το κοινό απόλαυσε τη γλυπτική εγκατάσταση της εικαστικής καλλιτέχνηδας Γεωργίας Κοτρέτσος στις βραχώδεις επιφάνειες της παραλίας του Minos Beach Art Hotel. Το έργο σχολιάζει την επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τα πλαστικά απορρίμματα, μια συζήτηση που βρίσκεται στο επίκεντρο περιβαλλοντικών θεμάτων μόλις τα τελευταία χρόνια. Εμπνεύστηκα το έργο όταν ο Σωτήρης μου έδειξε το location, το site που έπρεπε να γίνει μια εγκατάσταση στο συγκεκριμένο χώρο. Και τους τρεις άξονες του Ιδρύματος, που είναι ο άνθρωπος, που είναι το περιβάλλον και είναι η τέχνη. Και αυτό που ήθελα να δείξω, ότι πλέον γνωρίζουμε ότι τα επόμενα 25 χρόνια δεν θα υπάρξει ζωή μας παγκοσμίως, θα φύγει από την καθημερινότητα. Τέλος, δεν έχουμε άλλο περιθώριο για σακούλα. Έλεγα Σωτήρη ότι ο μόνος χώρος που θα μπορούσαμε πραγματικά να τη δούμε η επόμενη γενιά θα είναι μέσα στη θάλασσα. Και ήθελα να κάνω ένα έργο το οποίο φαίνεται σαν η αρχαιολογία της καθημερινότητας, της μελλοντικής καθημερινότητας. Ένα έργο που ξεκουράζεται στα βράχια, που είναι απλές σακούλες που έχουν βγει από τη θάλασσα ή πηγαίνουν προς τη θάλασσα. Δώσω έτσι μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλους τους κατοίκους του Αγίου Νικολάου και σε όλη την Κρήτη βέβαια, να επισκεφτεί την εικαστική αυτή εγκατάσταση. Θα είναι βέβαια ανοιχτή για όλο το καλοκαίρι, καθ' όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του ξενοδοχείου. Το Ίδρυμα Μαμιδάκη, που εδώ και 30 χρόνια υλοποιεί δράσεις με σκοπό την υπηρεσία της τέχνης και του πολιτισμού, γιορτάζει το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς με ένα φεστιβάλ αφιερωμένο στην Ελλάδα και με χορηγό επικοινωνίας τον Όμιλο της Crete TV.